κάποιες αλλαγές. Ο φουτμπόρα να τσοντάρσε εισβορσινή τεσμένη. Να μέσα του να βρατέρε τον Τσιο Νικολούφ, βαφιγράε βέτσι Βλαδισλάφ Μίτεφ. И още една смяна на мястото на номер 24 Иван Иванов в играе номер 11 Николай Ботев. И в отбора на Аполон също в игра виждаме двама нови състезатели. Това е номер 97. Andreas Fraku. И номер 48, Харалампус Кириаков. Ο Απόλλωνας, ο οποίος έχει ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι με δυο αλλαγές. Όχι, το παιχνίδι, Χάμπος και Φράγκος, στην θέση του Σέτη και του Χαμτάνη. Ρίχνει δύο ποδοσφαιριστές. Σε τσίλε πέρα μινούτα. Νεαρούς. Τσάς το πρώτο. Τώρα μινούτα. Φράγκος ο οποίος παίρνει. Τσάς η πρώτη εγώ. Για πρώτη φορά βάπτης να πήρω στην ομάδα. Τα κάμερα τα. 15 και μισό. Τον Γενάρη κλείνει τα 16 χρόνια του. Από τα... Θεωρείται τουλάχιστον. 3-4, 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
Δεν μένει τη διοίκηση Νίκο Κίση. Ο Τσέρνιαρ. Εμείς το έστεσαν. Υπογραφή 5 χρόνια. Ο Γουμαέστρο του κλείς βατεγό. Α, δεβέτ και το του. Ο οποίος παίρνει χρόνο του παιδιού. Και ο Χάμπος, ο οποίος είχε πάρει βάπτισμα πυρός την περσινή χρονιά. Στον Απόλλωνα. Πήρε παιχνίδια, βγήκε ένας μικρός τραυματισμός που δεν το επέτρεψε να δείξει ακόμη περισσότερο το ταλέντο του. Και φέτος και αυτός με συμβόλαιο στον Απόλλωνα θα κερματώσει τον Απόλλωνα και στο ρόστερ του τεχνικού του Απόλλωνα. Παίρνει έχει να το λέει ότι του αρέσει και θέλει πολύ νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Πόσο μάλλον αν καταφέρει να βγάλει στον Απόλλωνα για να δείξει τον Απόλλωνα και Κύπριο νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Ναι. 2-0. Ναι. Έχουμε συμπληρώσει ένα 3-4 ή ο Σεμιλός Εμωτάδρου. 3-4. 2-0 όπως το διαμορφωθεί από το πρώτο 45 αντί ο πρώτος Σουάνι. Με Σουάνι ο οποίος πέτυχε τα δύο γκολ και ιδιαίτερα διακριθέντες. Διακριθέντες όπως ο Ρος και ο Σέτη. Το πρώτο 45 αντί ο οποίος έπαιξε. Ήταν πολύ καλός. Πολύ σταθερός. Νομίζω ότι ο κύριος Μπέρνι θα νιώθει τουλάχιστον για αυτή την μεταγραφή από τον ιδιαίτερα Χάμπος, ο οποίος θα δίνει για τον Μόλ, αυτός πιο αριστερά για τον Ευσταθείο. Θα σας πείσω την μπάλα στον Φανή, να και η τρίτη αλλαγή την ημέρα. Ο Φανή, ο οποίος πέρασε στην θέση του Σοφρόνη του Αυγουστή, δεν θα πάρει σήμερα χρόνο συμμετοχή. Ο Βάλε, ο οποίος λογικά θα τον βρούμε στο επόμενο φιλικό παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για τις 22 του Ιούλη, συγγνώμη για τις 25 του Ιούλη, με την Ράμσα, τους Ισραηλινούς. Ο οποίος ο κύριος Στόιχοφ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και παρακολουθεί το παιχνίδι, θα τον δούμε στις 27 του μήνα. Ήταν 28 του μήνα, συγγνώμη, ήταν αντιμετωπίσει με την Λίδα Ξλόβετσα, που είναι προπονητής της ομάδος. Και επί ευκαιρίας βρίσκεται εδώ, βλέπει τον
αντίπαλος αυτό το τρίτο φιλικό το οποίο θα δώσω από εμάς. Βασιλείου, μπες από αριστερά. Ψάχνει, βρίσκει τον Παρλόφ, ο οποίος πρόκειται πέφτει στο έδαφος. Θα μπορούσε να σφιχτεί για κάτι εκεί. Σταύρο, ο οποίος έρχεται να κερδίσει τώρα από δεξιά κοντά στο σημείο. Κρατάει μπάλα. Θα βρει τον δρόμο να περάσει. Να ελευθερωθεί. Είναι για τον Σουάνι, αυτός για τον Σταύρο, Παρλόφ. Προσπαθούν να κάνουν εκεί το 1-2, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο τέλος θα υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Γρηγόροφ. Σταύρο, ο οποίος πήρε μπάλα από το σημείο και το κόρνερ. Έφτασε στα μισά του. Δοκίμασε να κάνει το 1-2, αν δεν θα πω τελεσμένο όμως. Αλλαγή έχουμε και για το... Σε τροπόλ. Ο Μίτεφ, ο τερματοφύλακας, ο Γκλάβισταφ, Μίτεφ πήρε θέση κάτω από τον τροπός, στην θέση του Νικόλου. Μπέλε, όπως συνεχίζει να δίνει οδηγίες προς τους προσφερθές στο Απόλλωνα. Είναι εντύπωση ότι όσο αυτός ο βοηθός του θα δίνει αρκετές συμβάσεις, θα γίνονται αρκετές διορθώσεις τις αμέσως επόμενες μέρες για στον Απόλλωνα. Χάμπος, ποιος αλλάζει παιχνίδι απέναντι για τον Ευστατείο. Αυτός ελευθερώνεται. Έχει τον Φράγκο που θα τον δώσει μπάλα. Φράγκος πιο πίσω για τον Μαρκόφσκι. Αυτός για τον Χάμπο. Περνάει εξαιρετική παλιά για τον Σταύρο. Σταύρο, ο οποίος σηκώνει κεφάλι, βλέπει. Βγάζει για την σέντρα. Ακριβώς μπροστά από τον Βασιλείου. Θα προλάβει ο Μίτεφ και θα αποκρούσει. Θα ήταν πρώτη καλή ενέργεια για τον Απόλλωνα στο δεύτερο 45 λεπτό. Όμορφη κάθε την παλιά από τον Χάπ. Σίγουρο. Και τον Σταύρο, ο οποίος έβγαλε την σέντρα. Δεν προλάβει όμως ο Βασιλείου. Αυτή τη στιγμή τον προλάβει και ο Βούλγαρος στον Άντο Φιλανδό. Τα πέκρουσε. Φάουλ το οποίο εκτελείται τώρα. Σουάνης, ο οποίος θέλει να πιέσει. Αν τουλάχιστον δεν δείχνει την ίδια φρεσκάδα την οποία είχε στο πρώτο 45 λεπτό στα τρεξίματα. Στα σιγά πιέντη κούραση στους προσφερθές αυτό. Σε αυτούς που έτρεξαν, όπως ήταν ο Σουάνης. Κάποιος έδωσε για τον Φράγκο. Αυτός για τον Ευστάθη. Για τον Βόλο Βασίλειο. Παρλόφ. Προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα χάσει. Ο Βούλγαροι που ήθελαν να πούν τώρα από δεξιά όμως. Δεν είναι καλή η ενέργεια και η κουβάλια. Είναι πολύ δυνατή. Ψαθεί ο οποίος έλεγχε, έπρεπε την μπάλα να φύγει εκτός. Χαράνα από Σκυριάκου και Ανδρέας Φράγκο, δύο ποδοσφαιριστές, σε οποίους λογικά έχει στραμμένη την προσοχή του κ. Σπέρνη. Τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, όπως και ο ίδιος δήλωσε, θα περάσουν από δοκιμασία. Θέλει να βεβαιωθεί και ο ίδιος ότι σωστά έχουν επιλεγεί και βρίσκονται στην 28 αυτή τα πόλεμα. Αλλά δυστυχώς ίσως κάποιοι από αυτούς να μην βρίσκονται στους 25. 26 πατέλη να κρατήσει στο ρεύμα. Σταύρου, ο Λίγκο δοκίμασα. Με συνδυάσει για να βγουν μπροστά χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έκοψαν οι Βούλγαροι. Επιθέτουν αυτοί να βγουν τώρα από στα χέρια. Κάπως ο οποίος έκοψε για τον Φράγκο. Ενώ το παιχνίδι θα διακοπεί αφού υπάρχει ο Βούλγαρος προσφερθεί. Είναι ο Βοντάνοφ, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος εκεί στην κοινή κόρη που είχε με τον Χαράνα από τον Κυριάκο. Χάμπο για τους συμποδοσφαιριστές του και για τους φίλους του Απόλλωνος των Ολυμπιακών καλύτερα. Είναι καλύτερης, ο οποίος έρχεται πίσω και δείχνει φάουλ.
εκτελέστηκε. Βασιλείο, αυτός που θα πιέσει με τον Ευσταθείο. Θα δώσει για τον Κυριάκο, αυτός ψάχνει να βρει τον Σουάνι. Δοκίμασε και ένας σε τρεις αμυντικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Δεν είναι και υψηλός, κεντρικός επιθετικός. Πολύ καλύτερο στο χαμηλό παιχνίδι, ο Σουάνι. Παολίνιο, βάλει την κόντρα. Φάντος είναι εκεί, θα δει να πιέσει μαζί με τον Σουάνι. Τελικά οι Βουλγαροί θα βρουν τρόπο να αλλάξουν παιχνίδι. Κάνουμε και προσπάθεια από δεξιά με τον Στόλκο. Βάλει μια σέντρα, εντελώς. Αλλά η οποία πέρασε πολύ ψηλά πάνω από την αιστεία του Φάνη, ο οποίος ουσιαστικά σε αυτά τα 12-13 λεπτά παιχνιδιού ακόμη δεν έχει πάρει πάνω. Ρε, ρωτάω να μας το πουλά. Πάνε στη Γιαννό. Για αυτούς που περνάει. Το πουλά. Στην θέση του Σταύρου. Ρωτάτε να μας το πουλά. Κλείτο. Και αυτός δείχνει αρκετά βελτιωμένο σε σχέση με τις χρονιές που έφυγε. Στον χώρο του κέντρου πάμε, για τους Βουλγαρούς, γιατί θέλουν να βγουν μπροστά. Στην ένα φράση, εισδέζε Τσουδομίρ, Γρηγόροφ. Τρέχει ο... Σήμερα με φουτμπόρο να τσουδάρ, ούτε γράζει δεν νόμερο σε Λάισε, Τσουδομίρ Γρηγόροφ, να λεγούν μέσα στους νόμερ 4, στην Αν Νικόλου. Κάπως στον χώρο του κέντρου θα πιέσει, να φύλλει ο Βασιλείο. Παλό, κάπως. Τους κάνει αρκετή δουλειά. Σήμερα εισβερσίνου είπε φουτμπόρα να κόστητε, ότι γράει ζήτησε νόμερο 8, Σταύρου Αντρέας, να λέγουμε μέσα στους νόμερ 28, Μαρίους Στυλιάνου. Στο πρώτο 45 ο Λίνιος με τον Μαρκόφσκι, αυτός ψάχνει να βρει τον Σουάνι, κατέβασε αυτός. Έχει στήριγμα του και τον Στυλιανού, έχει και τον Φράγκο, παιδιά. Θα κερδίσει το πλάι ότι, όχι, το πλάι ότι είναι για τους Βουλγαρούς. Έχει τον Στυλιανού και πρώτες παρατηρήσεις για το πώς πρέπει να κινείται και πώς πρέπει να δίνει στήριξη σε συμποσφαιριστή του. Ο Πόλος ο οποίος δείχνει να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό τον οποίο έχει γεσαι από το 45. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και αν αναλογιστεί κάποιος σε ποιο στάδιο βρίσκεται όπως αυτούς τους νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται, θα λέγαμε ότι είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλός αυτές τις περιστάσεις. Και επίσης θα πρέπει να θυμίζουμε ότι υπάρχουν 8 ποδοσφαιριστές που δεν θα πάρουν χρόνο συμμετοχή σήμερα, εκ των οποίων οι 7 λογικά θα πρέπει να είναι και βασικοί στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Ή τουλάχιστον για την ώρα στα χαρτιά φαίνονται ως βασικοί. Και αναφέρομαι στον αρχηγό μου, στον Ιούλο τον Ιούλο και τον Θεοδωρίδη, στον Παρκούτη. Να ξέρετε στον Τάρι, στον Σέρα, όπως επίσης και στον Θερματοφύλακα, το απόλυμα των Βάρη, αλλά και τόσο για τον Ροπέκτο Καρσία. Επίσης, εκτός σήμερα για το παιχνίδι, είναι και ο νεαρός ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνο, ο
που είσαι ο τραυματισμός του, να το του επιτρέψει, που είχε και έφερε, γιατί τότε δεν τον έχει ξεπεράσει, δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί σήμερα. Γέμισμα για απέναντι δεξιά για τους Βούλγαρους. Βασιλείου είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει. Οι Βούλγαροι που θέλουν να εκμεταλλευτούν. Να φτάνουμε και όμως, ναι. Τελετρέωμα πρόσωπο. Τώρα το πω, ναι. Τελετρέωμα πρόσωπο, πω, πρέπει να πάνε την κόβεξ. Ή πρώτο τότε κάτω, ξέχνω. Κάνω το όπως την Καραμάβουτσι. Χάμπορς. Για τον Μαρκόφσκι, αυτός ψάχνει να βρει τον Μάριο τον Στυριανό. Χάμπος εκ νέου πάρει κατοχή, δοκίμασε. Πρώτα θα αλλάξει απέναντι για τον Ευσταθή, μπορείς να το κάνεις. Κάτι. Λάγει ό,τι έχω να πω. Σήμερα ο φουτβόλ αναγκώστηκε. Βαφιγρά στο νούμερ 27, Μαγγελής Χαραλάμπους. Να μέσω του νούμερ 5, Μποζέν Μαρκόσκι. Πάρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού Φάνη. Ήταν την έξω του Μαρκόσκι. Θυμίζουμε ότι είχε πάρει το περιβραχιόνιο. Όταν έφυγε από το παιχνίδι ο Σέτε, ο οποίος ξεκίνησε ως αρχηγός. Fly out για τους Βούλγαρους. Προσπάθεια που έγινε από τον Στυλιανό. Αλλή χειροκροτήθηκε, όμως δεν είχε για το αποτέλεσμα που θα θέλει. Σουάνης προσπαθεί και με τον Φράγκο, κέρδισε ο Χάμπος. Φράγκος ο οποίος κρατάει μπαλά. Φράγκος ο οποίος ψάχνει να βρει κάποιο ελεύθερο ποδοσφαιριστή συμποσφαιριστή. Η παγιά δεν πέρασε στον τριονοφόρο. Οι Βούλγαροι επιθέτουν να βγουν τώρα μπροστά. Με τον Βολκάνο, ούτε κι αυτό δεν θα περάσει πάλι. Αγγελίες στην πρώτη του επαφή. Στρέψε την μπάλα πίσω προς τον Φανή. Αυτός έψαξε να βρει τον Σουάνη. Όσες φορές ο Απόλλωνας προσπάθησε να στείλει μπάλα ψηλά προς τον Σουάνη, δεν είχε την αποτέλεσμα. Βεβαίως δεν έχει επιλογή ο κύριος Μπέρνη, αφού οι δυο υψηλώσιμοι κεντρικοί του επιθετικοί είναι σήμερα αυτός ο Γκαρσία, όσο και ο Καταλήτης. Μια επιθετική προσπάθεια για τους Βούλγαρους, χωρίς επιτυχία. Η μπάλα οποία πέρασε την τελική γραμμή. Το Φανί θα την βάλει στην γωνία, τελικά την έχει υποδειχθεί σε θέση offside, ως μη γινόταν αυτή η πάση. Φανί, ο οποίος στην περσινή χρονιά είχε πάρει χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι του Απόλλωνα. Όταν είχε αγωνιστεί με την αναγέννηση Δερίνας, σε το πολύ άσχημο παιχνίδι που μας έχασε με 4-1. Και από εκεί, ουσιαστικά, του στήχησε, αν θέλετε, και λίγο. Ζώτη κατά. Νούμερο 1. Να έχουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον... Ζώτη κατά, το νούμερο 1 είσαι του Γκώστητε. Ο Παρλόφ είναι αυτός. Ιβάν Παρλόφ. Ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο μήχρονο κίτρινη κάρτα είχε δεχτεί και ο Σαντάνη. Αγγελή. Έκοψε για τον Παολίνιο. Αυτός ψάχνει να βρει τον Σουάνι. Με σχετική ευκολία έκοψε. Όπως με σχετική ευκολία. Κόβει και ο Φράγκος, αυτός για τον Μόλα,
ξαναδεί τον Παρτόφ, αγγίλει με το κεφάλι από τον Παολίνη. Μια ωραία ενέργεια. Θα ξαναβρει τον Φράγκο, ο οποίος έσπρωξε εκεί τον Ήλια, ο λόγος ο οποίος σε δική ευκολία σφυρίζει τα φάουλ για τους ο Βούλγαρος, ο οποίος είναι ο Βούλγαρος προσφυγητής της Μετροπόλης. Φράγκος, δεν για τον Σουάνι, αυτός προσπαθεί να κρατήσει. Επαναφέρεται στον Κάμπο, αυτός έψαξε να βρει τον Βασιλείο Ταχής. Προσπαθεί από αριστερά. Θα κερδίσει πλαγιόν. Μπάλα πια από τα πόδια εκεί του στο ύλο. Έφυγε δίπλα ακριβώς από το σημείο γύρω από αριστερά, όπως επειδή τον Απόλλωνα. Ευκαιρία να πάρουν κάποιες ανάσεις που σφίξαν στον Απόλλωνα με χρυσό τον τελεστή αυτό το πλαγιόν. Βασιλείο. Για τον Πάρλο, πίσω στον Βασιλείο, μεταγραφή του αρχηγού του Άρη, την επέτεινη χρονιά. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε άλλη αλλαγή. Ο Χρήστος Αντωνίου είναι αυτός που θα περάσει στο παιχνίδι. Στην θέση του Πάρλο. Ο Χρήστος Αντωνίου. Περνάει αυτό στο παιχνίδι. 22. Α, ο Ιβάν. Δύο μηδέν για τον Απόλλωνα. 22. Ακόμα έχει συμπληρώσει. Τώρα 22. Τώρα 22. Απόλλωνας ο οποίος σιγά σιγά αλλάζει την αρχική των δεκάδων. Για αυτούς που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Во футбол на гости три извършено смяна от игра излезе Иван Парло, на негово място с номер 26, Антонио Хрисис. О Паулиньо, о Василио и о Суанис. Смяна и в футбола на Чевдар, на мястото на Ерик Почански, номер 17, в игра с номер 23, Христо Гоговски. Και θέλει να αλλάξει απέναντι. Εκεί όπου βρίσκεται ο Στολικόφ. Αλλά που επιστρέφει σε αυτό. Ψάχνει να βρει τον διάδρομο. Κάποια ενέργεια περίτεχνη. Προσπάθησε. Εκεί ο Κοτσάνσκι χωρίς όμως αποτέλεσμα. Την παράφτασε στον Φανή, ο οποίος με τα πόδια έδωσε συνέχεια. Ο Λίγιος. Έδωσε για τον Χρήση. Αντωνίου, αυτός έψαξε να βρει τον Σουάν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Την μπάλα πια περνάει στην κατοχή. Ο Τέχλε. Εκ νέου των Βουλγάρων. Τράσε ο Μπρόντα. Οι οποίοι. Πες τα δόγια. Τεχλή το λέει Ρέζα. Να μην μπορούν, έστω για την ώρα, να βάλουν την δεύτερη λίγο την πίεση στην ομάδα του Απόλλωνα. Κάπως ο οποίος κερδίζει για τον Στυλιανό. Αυτός δοκίμασε να περάσει για τον Φράγκο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ήρθε ο Αγγελίος, ο να βρει απέναντι τον Ευσταθείο, ήταν λίγο παρακινδυνευμένη και πάσα από τον Φράγκο προς τα πίσω. Ανάγκασε εκεί τον Ισπανό να διώξει όπως όπως. Και εκ νέου οδηγίες από τον κύριο Πέρνη. Παολίνιο, κόβει, έχετε και το μαρκάρισμα εκεί. Μένει και στο έδαφος, ο Βουλγάρος επίσης.
ситуация слабо. Это должен был сбросить. Силю. Перепара στην гонία. Προσπαθεί να κρατήσει. Έψαξε πριν και τον Σουάνι μέσα στην εμορθωτική. Σουάνις δοκίμασε να αλλάξει για τον Μάριο τον Στυλιανού. Τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι και ο Μιτσόρο και έκοψε. Σουάνις όμως ο οποίος κερδίζει εκ νέου ψάχνει για τον Στυλιανού. Στυλιανού έξω με τον Δικηδίνη για τον Χάμπο ο οποίος κάνει ένα σουτ δυνατό. Πέρασε όμως πάνω από την αιστεία εκεί του Μίτεφ. Βουλγάρι επί, θέλουν να τρέξουν. Άλλο ένα γέμισμα, ο Μόρ ο οποίος δείχνει να είναι καλύτερος στο ψηλό παιχνίδι από ό,τι είναι κάτω. Κάγκος, χρήση του Αντωνίου. Αυτός για τον Χαραλάμπτος, από εκεί για τον Βασιλείο. Αυτός πίσω για τον Ευσταθείο. Και πάλι πιο πάει στον Φανή. Πίσω τον Εφάλα. Είναι ένα γέμισμα τώρα ψάχνοντας το κεφάλι του Σουάνι. Ούτε και αυτό είναι φανή. Δεν είναι σε έρωσε, δεν είναι πρόκειο. Οι Βουλγαροί πει, από δεξιά. Βάει στη Σέρνη. Βάει στη Σέρνη. Βάει στη Σέρνη. Κλείζουν εκεί τους διαδρόμους. Αναγκάζονται να αλλάξουν την πλευρά. Ένα από δεξιά. Ήρθε και ο Φάμπος. Ήρθε και ο Φάμπος. Έκοψαν. Αγγελής Χαραλάμπος. Είναι το Χαντωνίου Φράγκος. Κρατάει μπάλα. Χάσει. Τελική συνεργιά. Φράγκος ο οποίος κερδίζει για το φάουλ τώρα. Φωνάζουν λίγο και για το σκληρό μαρκάρισμα το οποίο έγινε. Ενώ θα περάσει στο παιχνίδι και ο Πάνος ο Θεοδόρου. Φεύγει ο Μόλο. Ο Πάνος ο Θεοδόρου. Ο Παναγιώτη. Πάνος Θεοδόρου. Στο 28. Για αλλαγή ρε στο 28. Σαν κεντρικός, σαν επιτελικό, αμυντικό χάψιμο. Θέλω να σε εγώ ρε Παναγιώτη. Είτε ως κεντρικός αμυντικός. Ήταν καλό για τον προσυστή. Ο οποίος έχει την δυνατότητα. Πανικό. Γράψεις αλλαγές, θέλω και εγώ. Να μας μένα ο φουτβόρα να γκώστητε. Ότι βρίζει το νούμερο, σας νούμερο 25. Πάνω στο Θεοδόρου, να μέσω του, να νούμερ 6, Χέσους Γκάρσια Μανουέλ, Χέσους Γκάρσια. Τώρα κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει για τον Μάριο τον Στυλιανού. Τελικά κλείστηκε από τρεις και έρασε την μπάλα. Οι δυο τους σου άνεσε Στυλιανού, πριν μπροστά προσπαθούν να πιέσουν. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι Βουλγάροι θα βρουν τον τρόπο. Να βγουν μπροστά. Και τον Μουραντόβα. Ο οποίος ψάχνει τον αρχηγό, τον Τσίτσερ. Σας δοκίμασα από δεξιά να βγει. Αυτή τη φορά ο Σαρτίο θα κόψει. Θα δώσει για τον Χρήση τον Αντωνίου. Αυτός βγάζει με ωραίο τρόπο. Για τον Βασιλείο, δίνει για τον Σουάνι, εξαιρετική κίνηση, ελευθερώθηκε, όμως του φύγει λίγο η μπάλα περισσότερο. Δώσε το δικαίωμα στον Μουράτο να στείλει την μπάλα σε πλάγια. Ήταν η καλή κίνηση, ήταν η καλή πάσα από τον Ευσταθείο. Καλή κίνηση και από τον Ελλαδίτη, ο οποίος όμως απλώς του φύγει λίγο. Το επόμενο άγγιγμα της μπάλας ήταν λίγο πιο δυνατό. Με αποτέλεσμα θα δώσει το δικαίωμα στον Μουράτο Παναδιώξη. Φράγκος μετά η μπάλα πέρασε για τον Στυλιανό, ο οποίος όμως ήταν σε θέση offside. Δέχεται όμως σε τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Μπέρλι, ο οποίος ήθελε την μπάλα να περάσει από πλάγια.
Ναι, τέτοιο το παιχνίδι θα πρέπει γιατί είναι αρρώσιο πιπ. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι υπέροχα η δοκιμασία. Υπό την έννοια ότι ίσως κάποιοι από αυτούς να μην μείνουν στους 25. Δεν θέλουν να κάνουν, αν θέλετε, αυτό το κάτι παραπάνω για να δείξουν και τον ταλέντο τους, αντί τις ικανότητες τους. Με την εντύπωση όμως ότι όσο θα περνάει ο χρόνος και η παραμονή τους στην ομάδα, τότε θα δείχνουν όλοι τις ικανότητες τις οποίες έχουν. Μια καλή κίνηση. Από τον πάντο Θεοδόρο, ο οποίος βγήκε η μάρκα. Κάτι το οποίο ο διαιτητής το γόνα έκλαβε ως αντικανονικό. Σφίξε το φάουλ. Προσπαθεί με διάφορους τρόπους να στήσει λίγο τις μέρες. Με κατεστημένη φάση. Υπάρχουν άλλοι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν περάσει ακόμη στο παιχνίδι. Μπράβο, προφανώς. Μπράβο, τσε, μπράβο. Να περάσουν και αυτοί σε λίγο. Και να φέρουμε στον Μικελίτο και στον Λόπες. Μικελί. Είναι για τον Πόλη. Ξέρεις και ο Σουάρες είναι και ο Ξάθιρ, όπως και ο Βασίλειο, που έχουν για την ώρα ξεκινήσει το παιχνίδι. Βεβαίως, και από αυτούς θα κρατήσουν ολόκληρο ένα λεπτό, αν γίνουν ένα λεπτό. Επίσης για τον Φράγκο, αυτός για τον Σουάρη, αυτός δοκίμασε και έψαξε να βρει μια τον Μάριο τον Στυλιανό, ήταν λίγο πιο δυνατή. Τρίσε το δικιά μας τον Μίτερ, τον Μιβλάκη Σουτάπ Μίτερ, να μην την αποκρούσε. Σε θέση offside απέναντι ο Τσέτσου, αρχηγός. Πίδευ, Λίζερ, πίδευ. Ενώ το παιχνίδι θα σταματήσει. Στο πλωμαρμουράδο. Σήμερα ο φουτβόλος ο Τσοντέρου να μέσα τούτον ο Ρεϊφ Μουράδου Φίγρας, νόμερ 14, Δένις Πίδευ. Δέχεται και τα χειροκροτήματα εδώ από τους συμπατριώτες του. Και ένα καλό παιχνίδι. Έτρεξε. Χωρίς όμως σε απολύωση. Ο Θεοδόρο, ο οποίος έπαιξε την πάρα στον Φανή. Ο οποίος είναι ελεύθερο. Θα φέρει την μπάλα και ο Φράγκος θα κατεβάσει. Δέχεται το μαρκάρισμα. Ενέργεια υψηλής τεχνικής από τον Ιάρο. Ο οποίος κατέβασε με εξαιρετικό τρόπο το πράγμα. Ανάγκασε και τον Βουλγαρό, τον αρχηγό, τον Τσέτσερ, να τον τραβήξει. Συνέχεια. Συνέχισε χθες offside στη Λιανό. Σουάνης, ο οποίος κρατάει μπάλα. Δίνει για τον Χρήση τον Αντωνίου, αυτός για τον Κάμπο. Έτσι για τον Παολίνιο, ο Κάμπος. Εξαιρετική κίνηση, ελευθερώνεται. Βλέπει τον Παολίνιο, ο οποίος έχει κάνει την κίνηση. Πάνω βγάλει και μια παλιά, συρτή χαμηλή. Χειροκροτείται όλη η προσπάθεια, παρόλο που δεν έχει το καλύτερο τέλος. Συρτή αυτή η χαμηλή παλιά του Παολίνιου κατέληξε στην αγκαλιά του Μίτερ. Οι Βούλγαροι που θέλουν να βγουν τώρα μπροστά, ενώ για πρώτη φορά που βγαίνει και παίρνει πάλα με τα χέρια ο Φανή, χωρίς ιδιαίτερα να σχοληθεί. Του δίνει πάλα εκεί όπου κινείται κάπως. Στον Χρήστο τον Αντωνίο, στον Αγγελή, και στον Παολίνιο. Κάνε λάθος. Άρχισε πάλα. Ο Σωρινά όμως. Ο Σωρινός ήρθε. Και παραχώρησε το πλάγιο
Έξω κατά πόσο καιρό σας το παίρνω, θα κάνετε τις άλλες του δύο αλλαγές. Τι έχουμε συμπληρώσει 78 λεπτά παιχνίδιου. Στα Μπόγκορσκι φούντου είναι λόγω του Ρεσίγου. Ζάφτσερα και... Ευχαριστή σε ένα χώρο του ανασταλτικού χάρτη. Όχι μόνο από αυτά τα στοιχεία που δείχνει να μπορεί να μακράει, αλλά έχει και εξαιρετικές ικανότητες στο νομαρκάριο του Ευαγγελή. Είμαι κάτι που είμαι που να είστε σπόρτι, γιατί είμαι πούστα. Είναι ένα κοντρόλο, δεν κάνει μεγρά του. Γκέρτσια, Κύπρο. Διαμαρτύρεται και ο κ. Βέλη. Στο κομπί θα το επαναλάβω ότι η προσπάθεια την οποία κάνει είναι να στήσει όσο περισσότερες φορές μπορεί έξω από την μορφωτική του Βουλγάρος, αν μπορέσουν να κάνουν κάτι. Για την ώρα, ούτε και από αυτές τις σημαίνες φάσεις, έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Πάμε με αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Ο Φανί δεν δυσκολεύεται να μαζέψει τη δεύτερη προσπάθεια. Με τα χέρια να ψάχνει τον Χαράμπο, τον Βασιλείο, ο οποίος θα περάσει ένα ποσοριστή. Δεν έχει στρίμα, θα αναγκαστεί να επιστρέψει πίσω για τον Σιώσμα. Αυτός θα δώσει για τον 72. Αυτός για τον Φράγκο προσπάθησαν οι δύο τους κόσμους. Την μπάλα, τον Λερυπίτελο να βγουν μπροστά. Ο Τσιφάι, δε πράγμα. Ήταν λίγο πιο δυνατή η παλιά διεθνή, δεν πρόλαβε με την προπονή. Η μπάλα η οποία έφυγε πολύ πλάγια από το δεξί κατεβόμενο από το κάρι του Φανί. Ίσως καλύτερη για τους Βούλγαρους στο παιχνίδι. Χρειάστηκαν 80 λεπτά, απλώς μόνο για να την καταγράψω. Πάολινγκ, είναι για τον Σουάνι, δεν μπόρεσα. Ήρθε ο Χρήσης, θα βάλει κάποια κόντρα. Είναι ο Χάμπος, είναι και ο Φράντος, έκοψα. Σουάνις, στο πουθενά. Φαίνεται ότι... Αλλά προχωρήσατε και το σώμα. Είμαι αυτός. Θα τελειώσει το παιχνίδι. Έχουμε πει στο τελευταίο 7 λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε στο 83. Το 2-0 παραμένει. Σωστή το положение изобщо до Адриана. Съще нещо. Накрая ги смазахме. Микелито и Лопес дεν θα πάρουν. Χρόνο συμμετοχή. По същия начин е така. Микелито δεν можем да πάρει βάπτης на Πυρός. Τέχνη Λόπες στα Λιτώνια. Που είναι εδώ, είναι και στους Ελληνούς, η Ραψάτης της 25 του Μήνου. Νέα φάλη για τους Τζοντζάρους, τον Βικέτο Τσίτσεφ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης απομορφωτικής. Τι άλλης βαρτίσαι. Θα είναι εκ νέου τους. Ναι, σαν έγω ιδιά μου. Έτσι μεγάλης απομορφωτικής. Σαν έγω ιδιά μου. Σαν έγω το πολύ πιέζει. Αγγελίτε πάνω στον Γιώργο και ο κεντρική αμυντική για τον Ανώσιο. Ο Μουλίνιο δεξιά. Θα μπορούσε να είμαι λίγο πάνω εδώ, όπου το είπα. Στα δύο αριστερά. Νόγο. Ή τακά, ε. Ή σλίνιτσε λίγο μπορνάχμε τέτοια. Χάμπος. Ε. Θα μπορούσε να είμαι λίγο πάνω εδώ. Αν
Αντωνίου, στον χώρο του κέντρου, πιο μπροστά από αυτούς τους φλάνκους. Από δεξιά κινείται ο Μάρης Σπυριανού, αριστερά κινείται ο Βασιλείο. Γνώστε σαν Μοτζέγκα τα Ιώνα. Ο Σουάρης στο κέντρο της εκτελήσης. Αυτή είναι η 11, με τους οποίους αγωνίζεται τώρα ο Απολλώνας. Κάλεσμα και που έγινε από τον Μάριο τον Στυλιανό, τον οποίο είπαμε ευκαιρία και ζητάει τη συγγνώμη. Φάουλ τώρα εκ νέου για τους Βούλγαρους, απέναντι. Φάουλ στο οποίο έπεσε ο Κωνσταντή. Εκ νέου οι Βούλγαροι επί προχωρούνται στην αιστεία του Φωνή. Ο οποίος αγωνίζεται και το δεύτερο 45 λεπτό. Τουλάχιστον στο πρώτο, στο φρόνο της Αυγουστής, έκανε μια απέκρουση ανεφουσίας, γιατί είχε συμμετεί σε θέση ο Ψάκη. Ο επιθετικός της τον Φιλιάρος, αν το έστω έκανε αυτή την ενέργεια. Στο δεύτερο μήχρονο, ο Φανή εκφράστηκε να πει. Ενώ ο Βασιλείο τώρα.